Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε την Τετάρτη την περιοδία του στη Β' Πειραιά από τα αναφυγεία περάματο, μια περιφέρεια στην οποία η Νέα Δημοκρατία ήρθε δεύτερη στι εκλογέ του 2019. Ο κ. Μητσοτάκη συνομίλησε με του εργαζομένου των αναφυγείων, ενώ στο Μηχανουργείο παρακολούθησε τι εργασίε που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα εξαρτήματα από εξειδικευμένου τεχνικού. Τα αναφυγεία περάματο έχουν συμπληρώσει 100 έτη συνεχού δραστηριότητα και παρέχουν υπηρεσίε ναυπήγηση, επισκευή, μελέτη και συντήρηση σε κάθε μεγέθου και είδου πλοίων τη μικρή και μεσαία ναυτιλίας στι εγκαταστάσει του. Επιθέσει προ τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Κώστα Χιλέα Καραμανλή, καθώ και αναφορέ στα τέμπη, περιλάμβανε η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σε πολίτε τη ΣΕΡΕΣ. Είναι άδικο, άδικο για του ΣΕΡΕΟΥ, άδικο για το ΣΕΡΑΙΚΟ λαό να θέλουν κάποιοι ο σεραϊκός λαός να είναι αυτός αμπέρα, που θα ξεπλύνει έρα. μια μεγάλη τραγωδία. Ένα έγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμισε τη μάχη της αλήθειας απέναντι στον ελιτισμό και τον λαϊκισμό. Εδώ λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό να ξαναοικοδομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνη με την ελληνική νεολαία, με όλους τους Έλληνες. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο την ανάγκη να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, καθώ επίση και να δημιουργηθεί ρήτρα αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, επεσήμανε ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ακόμα και αυτέ οι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού αλλά και του εκπροσώπου του ε, του κυρίου Τσίπρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλάνε εάν πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, αν υπάρχουν αντοχές τη οικονομία πυρά κατά πάντων εξαπέλυσε ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, κατά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά, στο κέντρο τη Αθήνα. Για ακόμη μια φορά, απεδείχθη πόσο ελλειποβαρέ είναι το πολιτικό προσωπικό τη χώρα. Η μεγαλύτερη ντροπή όλων είναι ότι όταν υπάρχουν πετρέλα και φυσικό αέριο, και ο κύριο Τσίπρα στη γραμμή του κύριου Μητσοτάκη δεν θέλει εξορίξει. Και του ρωτώ, όταν δεν θέλει εξορίξει, δεν θε πλούτο, πόση χώρα θα βγει από το οικονομικό αδιέξοδο στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο. Σε εκδήλωση της νεολαίας του ΜΕΡΑ25 θα μιλήσει απόψε στις 8 ο Γιάννης Βαρουφάκης.